Διπλή τραγωδία χθε το πρωί στο καρνάγιο τη Αγία Κυριακή στο Τρίκερι και στη Χαλιβουργία, όπου έχασαν τη ζωή του με φρικτό τρόπο δύο νέοι άνθρωποι. Στο καρνάγιο τη Αγία Κυριακή βρήκε τραγικό θάνατο ένας 38χρονος πατέρας δύο νελικών παιδιών, την ώρα που εκτελούσε εργασίε καθαρισμού μετά την πρόσφατη θεομηνία. Σύμφωνα με πληροφορίε, το χέρι του εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα, με αποτέλεσμα άτυπος 38χρονος να χάσει τη ζωή του. Λίγη ώρα αργότερα, στο εργοστάσιο τη χαλιβουργιας ενα ένα 28χρονο που μόλι είχε αραβωνιαστεί έβρισκε τραγικό θάνατο ναι, εν σε εργασίες συντήρησης. συντήρηση. Θέλουμε την παρέμβαση και έχει κάνει την παρέμβαση επιθεώρησης επιθεώρηση εργασία, αλλά από εκεί και πέρα θέλουμε να είναι πιο αυστηρή η πολιτεία, διότι δεν μπορούμε να θρυνούμε ανθρώπινε ζωέ, συναδέλφου μα, νέα παιδιά. Την οδύνη τη εκφράζει η Χαλιβουργία Ελλάδο για το τραγικό δυστύχημα στο ελασματουργείο του εργοστασίου στην πρώτη Βιπέ Βόλου με θύμα των 28 χρονων εργαζόμενο. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή τη, αναφέρει: Εκφράζουμε την οδύνη μα και την αμέριστη συμπαράστασή μα στην οικογένεια για το δυστύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών σε χώρο συντήρηση μηχανημάτων στο ελασματουργείο τη εταιρεία μα. Τα κρυβέτια και συνθήκε του δυστυχήματο είναι ακόμη υποδιερεύνηση.